Πολυτεχνείο, λίγο μετά τις 9 χθες το βράδυ. Αντιεξουσιαστές έχουν ταμπουρωθεί στο προάβλιο του Ιδρύματος. Ρίχνουν πέτρες και μολότοφ εναντίον των αστυνομικών. Φορούν κουκούλες ή αντισφυξιογόνες μάσκες. Έχουν πάρει πυροσβεστήρες, τους οποίους χρησιμοποιούν κατά των ΜΑΤ που απαντούν με χημικά και χειροβομβίδες κρότου λάμψης. Πάμε, πάμε, πάμε! Στήριξη! Στην οδό Στουρνάρη ρίχνουν βόμβες μολότοφ σε λεωφορείο, το οποίο παραδίδεται στις φλόγες. Λίγα λεπτά νωρίτερα, κουκουλοφόροι κατέβασαν τον οδηγό από την οδό Τωσίτσα και στη συνέχεια, όπως βλέπετε, οδήγησαν το όχημα στη Στουρνάρη. Εκεί το περιπόλησαν με βόμβες μολότοφ. Μάλιστα, στο βίντεο που ανέβηκε στη ιστοσελίδα αντιεξουσιαστών έχουν καλύψει τα χαρακτηριστικά των δραστών για να μην αναγνωριστούν από τις αρχές. Λίγα μέτρα πιο μακριά, κουκουλοφόροι πυρπολούν σταθμεμένα αυτοκίνητα. Στείνουν οδοφράγματα με φωτιές σε κάδους απορριμμάτων. Άλλη ομάδα αντιεξουσιαστών έχει αναποδογυρίσει δύο αυτοκίνητα στη συμβολή των οδών Σόλωνος και Χαριλάου Τρικούπη. Περάσανε από εκεί και τα σπάσανε με αυτό. Τα σηκώσανε και τελείωσε. Αυτό είναι. Από τη μανία τους δεν γλιτώνει κατάστημα στα Εξάρχεια, το οποίο σπάνε με ρόπαλα. Οι οδομαχίες έξω από το Πολυτεχνείο και στα στενά γύρω από τα Εξάρχεια συνεχίστηκαν μέχρι τα μεσάνυχτα. Από τις αστυνομικές δυνάμεις προσήχθησαν 31 άτομα, εκ των οποίων 12 συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Τα σοβαρά επεισόδια στα Εξάρχεια έγιναν από ομάδες αντιεξουσιαστών μετά το τέλος της πορείας συμπαράστασης στον Νίκο Ρωμανό, ο οποίος συνεχίζει για 24η ημέρα την απεργία πείνας και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Γεννηματά. Το πρωί, το Δικαστικό Συμβούλιο του Πειραιά απέρριψε το αίτημα του Νίκου Ρωμανού για τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας, εφαρμόζοντας διάταξη νόμου που προβλέπει ότι για να δοθεί άδεια σε κρατούμενο, ο οποίος έχει την ιδιότητα του κατάδικου αλλά και του υπόδικου, πρέπει να ανάψει το πράσινο φως ο ανακριτής που αποφάσισε την κράτησή του. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο ανακριτής που προφυλάξε τον Νίκο Ρωμανό γνωμοδότησε στο Συμβούλιο των Φυλακών ότι δεν πρέπει να δοθεί εκπαιδευτική άδεια στο νεαρό κρατούμενο, γιατί εκκρεμούν σε βάρος του εντάλματα για κακουργηματικές πράξεις και πρέπει να διασφαλιστεί η παρουσία του στις δίκες που έρχονται. Στο άκουσμα της απόφασης, ο νεαρός απεργός πείνας έστειλε επιστολή με την οποία κάνει λόγο για προσπάθεια εξόντωσης, ενώ διαμηνύει ότι δεν υποχωρεί. Εγώ από την πλευρά μου συνεχίζω, προσπερνάω την οποιαδήποτε πιθανότητα να κάνω πίσω και απαντάω με αγώνα ως τη νίκη ή αγώνα ως το θάνατο. Σε κάθε περίπτωση, αν το κράτος με δολοφονήσει με την στάση του, ο κύριος Αθανασίου και η παρέα του θα μείνουν στην ιστορία ως μια συμμορία δολοφόνων, ηθική αυτουργή σε βασανισμό και δολοφονία πολιτικού κρατουμένου. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Χερόλαπες Αθανασίου, σε ενημέρωσή του προς τους δημοσιογράφους το μεσημέρι, εξήγηλε νομοθετική ρύθμιση, η οποία θα προβλέπει την παρακολούθηση μαθημάτων όπως το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, διαλληλογραφίας ή μέσω εργασιών, ενώ παραδέχτηκε ότι υπήρξε καθυστέρηση στην νομοθετική πρόβλεψη. Να το δεχθώ ότι καθυστερήσαμε. Πρέπει όμως να βρούμε τρόπο να τελειώσει ο κύριος Ρωμανός στις σπουδές του. Θα εξασφαλίσουμε όλες τις υποδομές για να το καταφέρουμε. Το θέμα είναι να βγει έξω ή να τελειώσει το πανεπιστήμιο του. Για την προώθηση της ρύθμισης που θα αλλάζει τα δεδομένα στον τρόπο σπουδών των υπόδικων και κατάδικων, συμφωνεί και το Υπουργείο Παιδείας.
Ο Υπουργός Δικαιοσύνης αναφέρθηκε εκ νέου στο νομοθετικό πλαίσιο που δεν επιτρέπει τη χορήγηση άδειας σε υπόδικο και κατάδικο, τονίζοντας ότι ο ίδιος δεν θα μπορούσε να παρέμβει στο δικαστικό συμβούλιο, του οποίου τα χέρια είναι δεμένα από τον νόμο, ενώ έστρεψε τα βέλη του στο ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο κατηγόρησε για άγρια πολιτική εκμετάλλευση. Δηλαδή, τι ζητούν από τους δικαστές, να παραβιάσουν τον νόμο ή από την πολιτεία να παρέμβει στο έργο της δικαιοσύνης? Και ο Θεός να κατέβαινε, δεν μπορούσε να αλλάξει το αποτέλεσμα με βάση το ισχύον καθεστώς. Όσο για την κατάσταση της υγείας του νεαρού κρατούμενου, ο Χαράλαμπας Αθανασίου υποστήριξε ότι βρίσκεται σε συνεχή επαφή με το νοσοκομείο και τους γιατρούς, προκειμένου να μην κινδυνεύσει η ζωή του. Ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του έκανε λόγο για αυταρχισμό και προσβολή των δημοκρατικών αρχών, ενώ βουλευτές έκαναν διάβημα στον Υπουργό Δικαιοσύνης, διαφωνώντας με την νομοθετική ρύθμιση που ετοιμάζεται να κατευθυνθεί στη Βουλή. Δεν μπορεί η δημοκρατία να οχυρώνεται πίσω από τυπικές και πίσω από τεχνικές δικαιολογίες. Στην ζωή του Νίκου Ρωμανού διακυβεύεται και η ουσία της δημοκρατίας, αλλά και της ίδιας της δικαιοσύνης. Η σύντροφος του Δημήτρικου Φοντίνα έστειλε επιστολή συμπαράστασης στον Νίκο Ρωμανό, βάλλοντας ταυτόχρονα σε βάρος του Υπουργού Δικαιοσύνης. Ως μάνα, Νίκο, σου λέω φύλαξε τη ζωή σου. Ως πρώην πολιτική κρατούμενη και απεργός πείνας, ξέρω ότι η μάχη που δίνεις δεν αφορά μόνο ένα πτυχίο, αλλά την αξιοπρέπεια και την εσωτερική σου ελευθερία. Αυτή που δεν εγκλωβίζεται στους τοίχους του κελιού σου. Μία συντροφική αγκαλιά. Από τα ξημερώματα τελεί υποκατάληψη το κτίριο διοίκησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από ομάδα περίπου 50 αντιεξουσιαστών που ζητούν να ικανοποιηθεί το αίτημα του Νίκου Ρωμανού να παίρνει εκπαιδευτικές άδειες από τη φυλακή, ενώ λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, 30 κουκουλοφόροι εισέβαλαν στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και προκάλεσαν ζημιές. Στο φως νέα στοιχεία από το ταφικό μνημείο της Αμφίπολης. Από τις εργασίες συντήρησης άρχισαν να διακρίνονται παραστάσεις με ανθρώπους, ζώα και μια φτερωτή μορφή πιθανόν τη Νίκη. Είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Δεν υπάρχει κάτι παρόμοιο στη Μακεδονία. Αν και αυτή η παράσταση φαίνεται όψιμη, δηλαδή δεν ανήκει στην πρώτη κατασκευαστική φάση του τάφου. Είναι σε μια δεύτερη χρήση του τάφου. Στο κέντρο της πρώτης παράστασης που βρέθηκε σε επιστήλιο του Τρίτου Θαλάμου διακρίνεται ένα ζώο, πιθανόν ταύρος, μεταξύ δύο μορφών που κινούνται, μιας ανδρικής και μιας γυναικείας. Και στη δεύτερη, μια φτερωτή μορφή κατευθύνεται προς ένα τριποδικό λέβητα. Ο τρίποδας είναι σημαντικό γιατί δείχνει ότι είναι έπαθλο. Η φτερωτή μορφή είναι η Νίκη η οποία θα δώσει το έπαθλο στον νικητή. Τα μαρμάρινα μέλη που φαίνονται ήταν τοποθετημένα πάνω από τους ορθοστάτες των τείχων και κάτω από τις μαρμάρινες δοκούς της οροφής. Πίσω ότι υπάρχει ένα αγκείο, ίσως είναι ιδρία, ενδεχομένως από ασημένια ιδρία και αυτή έπαθλο πρέπει να είναι. Σε πολλά σημεία της παράστασης είναι εμφανή ίχνη από κόκκινο, μπλε και όχρα. Επί 20 χρόνια η Σοφή Σερανό μεγαλώνει την κόρη της Μανών που όμως δεν είναι το βιολογικό της παιδί. Το ανακαλύπτει πριν από 10 χρόνια, αλλά και στο μεευτήριο είχε αντιληφθεί ότι κάτι δεν πήγαινε καλά όταν είδε το μωρό της να επιστρέφει από τη θερμοκοιτίδα όπου είχε μπει γιατί έπασχε από ίκτερο. Της φάνηκε διαφορετικό. Elle avait plus de cheveux. Donc j'ai posé la question. Je me suis même sentie un peu peut-être bête de pouvoir soulever un problème comme ça, mais on m'a de suite rassurée en me disant que les rayons avaient fait pousser les cheveux. Για 10 χρόνια τη μεγαλώνει σαν παιδί της, αν και βλέπει ότι η κόρη της είναι πιο σκουρόχρωμη, δεν μοιάζει ούτε σε εκείνη ούτε στον πατέρα της που ζητά να γίνει εξέταση DNA και τότε διαπιστώνουν το λάθος που έγινε στο μαιευτήριο. Της έδωσαν το παιδί μιας γυναίκας από τη γαλλική απικία Ρεουνιό. Οι δύο οικογένειες έρχονται σε επαφή, αλλά οι μητέρες δεν μπορούν να ανταλλάξουν τα παιδιά τους που τα μεγάλωσαν σαν δικά τους. Δεν ήταν εύκολο ούτε για τα κορίτσια να μάθουν την αλήθεια. Donc j'avais plein de questions, plein de doutes. Je savais pas d'où je venais. Τώρα οι δύο οικογένειες ζητούν αποζημίωση 12 εκατομμυρίων ευρώ από το μεευτήριο γιατί η οργή δεν έχει κοπάσει για το λάθος των υπευθύνων που θέλουν να τιμωρηθούν παραδειγματικά για να μην βιώσει άλλη οικογένεια το δράμα τους.